η καριέρα είναι γένος θηλυκού και βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, βάζει στο επίκεντρο τον επαγγελματικό τομέα και θα τον συντονίσει η Διευθύντρια Ειδήσεων του Star, Μάρα Ζαχαρέα. Να την καλέσουμε στη σκηνή, παρακαλώ. Γεια σας. Κατέχεστε κοντά μας. Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι χαρά για μένα, είναι τιμή για μένα να μετέχω σε αυτήν εδώ την ημερίδα, γιατί ένα κομμάτι του εαυτού μου κιόλας το αφορά πάρα πολύ το συγκεκριμένο θέμα. Αν η καριέρα είναι γένους θηλυκού, θα σας πω το εξής πάρα πολύ απλό, που τα λέει όλα και θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη συζήτησή μας χωρίς να χρονοτριβήσουμε. Στον ιδιωτικό τομέα, στην ιδιωτική τηλεόραση, είμαι η πρώτη γυναίκα διευθύντρια ειδήσεων. Δεν υπήρχε άλλη εδώ και 25 χρόνια που γεννήθηκε η ιδιωτική τηλεόραση και ευτυχώς, 3 χρόνια πριν, έγινε διευθύντρια ειδήσεων άλλη μια γυναίκα, η Άρτεμις Δήμου, στον Α. Αυτό και μόνο τα λέει όλα, γιατί καταλαβαίνετε κι εσείς ότι αποκλείεται να μην υπάρχουν ικανές γυναίκες δημοσιογράφοι για μια 25ετία που να πρέπει να έχουν μια τέτοια θέση και να τα έχουν πάει και πάρα πολύ καλά. Ελπίζω λοιπόν και στο δικό μου χώρο και στο δικό μου επάγγελμα αυτό να αλλάξει όσο το δυνατόν συντομότερα. Λοιπόν, θα καλέσω αμέσως την κυρία Αναστασία Στάμου. Είναι η Αντιπρόεδρος Β' της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και πρόεδρος του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών. Χαίρομαι πολύ που είστε μαζί μας. Η κυρία Λένα Πλαϊτή είναι η Γενική Διευθύντρια Επικοινωνίας της Παπαστράτος. Χαίρομαι πολύ. Η κυρία Νικόλη Ιωαννίδη είναι Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Olympia Group. Γεια σας. Παρακαλώ, καθίστε. Και η κυρία Αλεξάνδρα Μπαλτούκα είναι Partner, Head of Marketing and Client Experience της Grant Thornton. Να είστε καλά. Παρακαλώ. Έχουμε πέσει και λίγο έξω στο χρόνο, οπότε θα τα πούμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Κυρία Στάμου, θα αρχίσω με εσάς. Το ερώτημά μου είναι πάρα πολύ απλό και λιγάκι βιωματικό. Είσαστε σε μία πολύ υψηλή θέση. Αισθάνεστε το ότι είστε γυναίκα, έπρεπε να παλέψετε περισσότερο από άνδρες συναδέλφους σας για να το πετύχετε αυτό? Νιώθατε δηλαδή ότι κρίνεστε παραπάνω? Ναι, το νιώθω. Το ένιωθα περισσότερο στην αρχή της καριέρας μου, το νιώθω πολύ λιγότερο τώρα. Και αυτό είναι και βιωματικό. Αλλά δεν τον αφήνετε τον Ενεστώτα, που σημαίνει ότι δεν έχει περάσει. Θα σας εξηγήσω γιατί πιστεύω ότι δεν έχει περάσει και γιατί νιώθω ότι δεν έχει περάσει. Ήταν λοιπόν πολύ πιο έντονο στην αρχή της καριέρας μου, γιατί έπρεπε να αποδεικνύω πολύ πιο συχνά και με πολύ πιο δύσκολο τρόπο ότι δεν πετυχαίνω κάτι επειδή είμαι γυναίκα και ότι θα πρέπει να αμείβομαι το ίδιο με τους άντρες συναδέλφους μου, ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει η περίφημη γυάλινη οροφή για μένα. Επίσης, ότι θα έπρεπε να έχω και με τις γυναίκες συναδέλφους μου αντίστοιχα μια ισότιμη και υγιή σχέση. Και επίσης όλα αυτά να μην τα μεταφέρω στο σπίτι μου, στην οικογένειά μου, στον άντρα μου, στα παιδιά μου, και να έχω και μια ισορροπημένη και κανονική και ολοκληρωμένη ζωή και εκτός της δουλειάς μου. Όλα αυτά, λοιπόν, αν μη τι άλλο, θέλανε πάρα πολύ χρόνο και θέλανε πάρα πολύ προσπάθεια. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, χρειαζόταν προσπάθεια και με αυτή την έννοια ήταν πολύ πιο δύσκολο. Τώρα, νιώσατε κάποιες στιγμές ότι παίζει ρόλο και η εμφάνιση, ότι δηλαδή εσείς πηγαίνετε το πρωί στη δουλειά σας και πρέπει να είσαστε πάντα χτενισμένοι, μακιγιαρισμένοι, άψογα ντυμένοι, ενώ στον άντρα αυτό δεν το πρόσεχαν πολύ? Καλά, πιστεύω ότι και στα δύο φύλλα θα πρέπει, παίζει ρόλο η εμφάνιση, δηλαδή το ίδιο και ένας άντρας πρέπει να είναι περιποιημένος όταν πηγαίνει στη δουλειά του. Είναι καθαρά ζήτημα αισθητικής, αν με τι άλλο. Σίγουρα όμως, όταν είσαι γυναίκα και πηγαίνεις το πρωί στο γραφείο, πρέπει να σκεφτείς να μην φορέσεις πολύ κοντή φούστα, γιατί έχει περάσει σε όλους ότι αυτό δεν είναι αισθητικά σωστό.
Όχι ηθικά ή κάτι άλλο, αλλά τουλάχιστον αισθητικά. Ή ότι πρέπει να είσαι πάντα περιποιημένη με το μαλλί, με το παπούτσι, με το σωστό σε εισαγωγικά αντίσημο. Εγώ αυτό το χρησιμοποίησα και μου έδινε δύναμη, για να πω την αλήθεια. Δηλαδή, δεν εγκλωβίστηκα σε στερεότυπα της εμφάνισης, γιατί και ειδικά στο δικό μου το τομέα υπήρχαν πολλοί φορείς, πολλοί οργανισμοί χρηματοοικονομικοί, οι οποίοι είχαν περιορισμούς στη συνεχή εμφάνιση. Δηλαδή, το τακούνι έπρεπε να είναι, ξέρω εγώ, μέχρι 8 εκατοστά, ότι πρέπει να φοράς συγκεκριμένο χρώμα κουστούμι και αυτούς στην Ελλάδα δεν υπήρχαν, από όσο γνωρίζω, τέτοιοι περιορισμοί. Σε κάθε περίπτωση όμως, εγώ την εμφάνιση έτσι όπως την εννοείται, την χρησιμοποίησα αφενός για να αισθάνομαι εγώ καλά το πρωί όταν φεύγω από το σπίτι μου. Θέλω να αισθάνομαι ωραία. Αφετέρου, αυτό τον τρόπο ντυσίματος και παρουσίας στο γραφείο τον έκανα δύναμη. Δηλαδή, μου έδινε μια αυτοπεποίθηση ο τρόπος που ντυνόμουν και που στυνόμουν στο γραφείο. Οπότε, με αυτή την έννοια έχει παίξει ρόλο η εμφάνιση. Τώρα, για να απαντήσω και στο σήμερα. Σήμερα, με τη θέση που έχω, δεν αισθάνομαι ότι θα πρέπει να προσπαθώ πια τόσο πολύ η ίδια. Άλλωστε, στην Επιτροπή Κεφαλαγοράς είμαστε, στην Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία είναι τριμελής, είμαστε δύο γυναίκες, η πρόεδρος είναι γυναίκα, είναι και η πρώτη πρόεδρος στην Επιτροπή Κεφαλαγοράς. Άρα, είμαστε δύο γυναίκες στα τρία εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε κατά τεκμήριο έχουμε πετύχει. Δηλαδή, έχουμε πετύχει, αν μη τι άλλο, την ποσόστοση. Αλλά έχουμε πετύχει και επί της ουσίας σίγουρα, γιατί εκπροσωπούμε σε ηγετικές θέσεις το γυναικείο φύλο. Οπότε είναι γένος θηλυκού η καριέρα, τουλάχιστον στο δικό μου τον οργανισμό. Και θέλω να πάω τώρα στην κυρία Πλαΐτη. Καλησπέρα. Η Παπαστράτος μας έχει εκπλήξει πολύ ευχάριστα για πάρα πολλούς λόγους τα τελευταία χρόνια. Και θέλω να μου πείτε αν κατά την γνώμη σας οι επιχειρηματικοί κολοσσοί και στην δική μας χώρα δίνουν πια ίσες ευκαιρίες και στα δύο φύλλα. Οι επαγγελματικοί κολοσσοί προσπαθούν και προσπαθούν μέσα από πράξεις. Νομίζω ότι εκεί βρισκόμαστε. Είπε η κυρία Γκασούκα πριν κάτι με το οποίο ταυτίζομαι 100%, είναι ότι προσπαθούμε να κάνουμε αόρατους κόσμους ορατούς. Και για μένα αυτή είναι η διαφορετικότητα. Είναι ότι προσπαθούμε να δούμε είτε στην εμφάνιση, είτε στον τρόπο που στυνόμαστε, είτε στον τρόπο με τον οποίο μιλάμε, να δούμε τη διαφορετικότητα. Οι γυναίκες είναι μια τέτοια περίπτωση, αλλά δεν είμαστε μοναδικοί. Προσπαθούμε λοιπόν όχι μόνο η καριέρα να είναι γένους θηλυκού, άρα η συμπερίληψη να είναι γένους θηλυκού. Και να δούμε λίγο μια διαφορετική ματιά τα πράγματα για να συμπεριλάβουμε αυτό το οποίο αλλάζει, μετατοπίζεται, προχωρά. Σε ό,τι αφορά στις γυναίκες συγκεκριμένα, η Παπαστράτος προσπαθεί να κάνει πράγματα στην γυναίκα σε ό,τι αφορά τον επαγγελματικό της, την επαγγελματική της πορεία. Έχουμε, για παράδειγμα, την ποσόστοση που αναφέρατε πριν στο 41% ήδη πριν την ανακοίνωση της κοινοτικής οδηγίας, η οποία ήταν ήδη εντός αγωγικών στα ντουλάπια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 10 ολόκληρα χρόνια. Γυναίκες σε θέσεις ευθύνης λοιπόν στο 41% και 2 χρόνια πριν από τη δέσμευση που είχαμε δώσει, άρα πράττουμε. Βλέπουμε λοιπόν τη γυναίκα να υπάρχει σε θέσεις ευθύνης, σιγά σιγά να διεκδικεί το γεγονός ότι δεν είναι και επειδή είναι γυναίκα, αλλά επειδή είναι ικανή. Βλέπουμε γυναίκες οι οποίες στηρίζουν η μία την άλλη και σιγά σιγά ανοίγουμε το δρόμο και σε άλλους διαφορετικούς κόσμους. Για παράδειγμα, στο προηγούμενο πάνελ μιλήσαμε για την ενδοοικογενειακή βία και είπαμε πόσο σύνθετο θέμα παραμένει. Είμαστε ακόμα σε πάρα πολύ πρώιμα στάδια, αλλά είναι σημαντικό να βλέπουμε τον ιδιωτικό τομέα, στον οποίο αναφερθήκατε, να ενώνει δυνάμεις με την πολιτεία, για παράδειγμα. Τα 18 κέντρα ενδοοικογενειακής βίας που αναφέρθηκαν προηγουμένως είναι κέντρα που έχουμε δημιουργήσει μαζί με την πολιτεία. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό για τις εταιρείες είναι να μην πηγαίνουν μόνο σε όσα ορίζει η κάθε κοινοτική οδηγία, ο νόμος κτλ., αλλά να πηγαίνουν στην ανάγκη. Αναφερθήκαμε πάρα πολύ σήμερα στο χάσμα το μισθολογικό που υπάρχει, για παράδειγμα. Η Παπαστράτος από το 2019, μιας και μιλάμε για την Παπαστράτος, έχει πιστοποιηθεί με πάρα πολύ αυστηρό πλαίσιο πιστοποίησης για το γεγονός ότι δεν υπάρχει χάσμα. Έχουμε μια ισότιμη αμοιβή, όχι μόνο ανδρών γυναικών, των ανθρώπων μας συνολικά, για τον κάθε ρόλο. Και ισότιμη. Άρα, για να ανέλυξη, κλείσω, θα λέγατε. Πώς? Και ισότιμη ανέλυξη. Και ισότιμη ανέλυξη, ακριβώς. Άρα προσπαθούμε να δούμε συνολικά την πορεία της γυναίκας και του διαφορετικού κόσμου.
σιγά σιγά μιλάμε για γκέι ανθρώπους, μιλάμε για λεσβίες γυναίκες, μιλάμε για ομόφυλες οικογένειες. Δεν πρέπει να μένουμε μόνο στη γυναίκα. Ανοίγει ένα φοβερό μονοπάτι εκεί διαφορετικότητας, συμπερίληψης ακριβώς. Και είναι πολύ ωραία ευκαιρία και για εμάς τις γυναίκες που έχουμε πρόσφατα αυτή την εμπειρία και μέσα από τον εργασιακό χώρο να ενώνουμε δυνάμεις. Με πράξεις. Και παίρνω αφορμή από αυτά που είπατε εσείς για να ρωτήσω την κυρία Ιωαννίδη. Εάν η αλλαγή της νομοθεσίας είναι πράξη, είναι ουσία ή αν είναι ένα κενό γράμμα του νόμου, το οποίο δηλαδή τυπικά οι εταιρείες στα διοικητικά του συμβούλια το εφαρμόζουν, χωρίς όμως να έχει πραγματικό αντίκρισμα, δηλαδή τοποθετούν γυναίκες, αλλά στη συνέχεια, στη λήψη των αποφάσεων, δεν τις λαμβάνουν τόσο πολύ υπόψη. Κοιτάξτε, υπάρχει μεγάλη κουβέντα και για τις ποσοστώσεις, κατά πόσο βοηθάνε, κατά πόσο δημιουργούν ανισότητες και οι ίδιες οι ποσοστώσεις. Και σε έναν ιδανικό κόσμο καλύτερα να μην υπήρχαν, αλλά η αλήθεια είναι ότι βοηθάνε. Δεν υπάρχει ωριμότητα σε όλους τους οργανισμούς να έχουν, όπως εταιρείες Αντιπαπαστράτος ή άλλες μεγάλες ομάδες, να έχουν εθελοντικά από μόνοι τους υιοθετήσει πρακτικές που ενισχύουν τη συμμετοχή γυναικών στις ανώτερες διοικητικές θέσεις. Άρα, σίγουρα το πλαίσιο βοηθάει. Δεν αρκεί όμως αυτό. Αυτό που έχω δει και έχω υπάρξει και τυχερή στους οργανισμούς που έτυχε να εργαστώ, που υπήρχαν ολοκληρωμένα πλαίσια, όπως και στην Ολυμπία τώρα, δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στο να δημιουργήσουμε μια δεξαμενή γυναικών που θα μπορεί να είναι σε θέση να λάβει ρόλο στα διοικητικά συμβούλια. Γιατί είναι και τα πρότυπα. Πρέπει να έχεις περισσότερες. Επειδή είναι το πρότυπο, mm-hmm. και για να εισακούγονται. Γιατί υπάρχει και το φαινόμενο, και το συζητάμε στον οργανισμό μας, να συμμετέχουν οι γυναίκες, αλλά να δυσκολεύονται ακόμα στο να εισακουστούν. Άρα, όσο περισσότερες υπάρχουν, τόσο βοηθάει η μία την άλλη και σε αυτό. Αλλά για να ολοκληρώσω, χρειάζονται και άλλες δομές. Χρειάζονται οι άντρες να στηρίξουν τη συμμετοχή των γυναικών, να τις ενθαρρύνουν, να τους δώσουν την ευκαιρία να ακουστούν. Χρειάζονται τελείως διαφορετική προσέγγιση στο πώς γίνονται οι προσλήψεις, οι προαγωγές, εκπαίδευση για τις προκαταλήψεις που μπορεί να έχει ο κάθε άνθρωπος που έχει σε μια θέση ευθύνη. Συνήθως λένε ότι έχουμε τάση να προσλαμβάνουμε ανθρώπους που είναι ήδη με εμάς. Mm-hmm. Οπότε αυτό δημιουργεί μια προκατάληψη, αλλά και δίκτυα στήριξης μέσα στις εταιρείες. Γιατί οι γυναίκες, πολλές έρευνες το έχουν δείξει, βάζουμε και οι ίδιες πολλές φορές εμπόδια. Αναφέρθηκε και νωρίτερα στα προηγούμενα πάνελ. Έχουμε την τάση να σκεφτόμαστε και τι θα γίνει άμα παντρευτώ, και τι θα γίνει άμα μείνω έγκυος. Και ακόμα δεν έχει καν συμβεί. Mm-hmm. Είναι χαρακτηριστικό ότι λένε ότι μια γυναίκα όταν απαντάει σε μια αγγελία, η οποία ζητάει 5 χαρακτηριστικά, θα κάνει αίτηση μόνο αν έχει και τα 5. Ενώ ο άντρας θα κάνει αίτηση αν έχει τα 2. Οπότε αυτή η ενθάρρυνση είναι απαραίτητη στις γυναίκες και το έχω δει δηλαδή και στους οργανισμούς πόσο βοηθάει μια γυναίκα ή ένας άντρας συνάδελφος να σε ενθαρρύνει να διεκδικήσεις mm-hmm. την προαγωγή, να κυνηγήσεις και να μην βάλεις πίσω επειδή. Εσύ ίδια εμπόδια στον εαυτό σου. Ναι. Οπότε βοηθάνε, για να καταλήξω, βοηθάει η νομοθεσία, αλλά χρειάζεται. Και ουσία χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας, αλλαγή κουλτούρας και υποδομές που να το υποστηρίζουν όλο αυτό. Κυρία Μπαλτούκα, σε αυτά το θέμα τώρα που έθεσε η κυρία Ιωαννίδη, ήθελα να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας παίζει ρόλο και η στήριξη από την οικογένεια στο να μπορέσει μια γυναίκα να έχει την καριέρα που ονειρεύεται, την ανέλυξη που ονειρεύεται, και να μπορέσει κιόλας και να πάει στις θέσεις εργασίας που ονειρεύεται. Για να μην νιώθει δηλαδή ότι ναι, έχω μια επαγγελματική πρόταση, αλλά τώρα που το βλέπω οι ώρες εργασίας είναι πολλές, πώς θα τα καταφέρω και με το σπίτι και με τα παιδιά. Παίζει ρόλο ο τρόπος που έχουμε μεγαλώσει και η στήριξη της οικογένειας στο να πάμε μπροστά επαγγελματικά. Εννοείται ότι παίζει ρόλο και εννοείται ότι νομίζω καλύφθηκε και πολύ το θέμα και από τα προηγούμενα πάνελ. Είναι εξαιρετικά σημαντική η υποστήριξη της οικογένειας για την καριέρα μιας γυναίκας. Και αυτό που θέλω να πω σε αυτό το θέμα και που ταιριάζει, γιατί η Grant Thornton έχει κάνει και μία έρευνα πάνω στο γυναικείο επιχειρήν. Έχει ρωτήσει 5.000 εταιρείες και respondents παγκοσμίως σε 28 χώρες, σε 28 οικονομίες διαφορετικές, σε όλη την Ιφίλιο.
Οπότε αυτό που βγαίνει είναι ότι δυστυχώς ενώ η οικογένεια είναι πάρα πολύ σημαντική στο να μπορέσει να ενθαρρύνει και να δώσει όλο αυτό το input στη γυναίκα, οι άντρες έχουν πολύ διαφορετική αντίληψη για πράγματα που αφορούν τη γυναίκα, το γυναικείο επιχειρήν και το τι ακριβώς έχει ανάγκη. Οπότε δηλαδή, αν δεν υπάρξουν, για παράδειγμα, θεωρούν ότι, ενώ η γυναίκα θεωρεί, βγαίνει από την έρευνα, για παράδειγμα, ότι έχει εξαιρετικές δυσκολίες για να μπορέσει να καλύψει όλο αυτό τον πολύπλοκο ρόλο, ο άντρας θεωρεί ότι της είναι πιο εύκολο να το κάνει. Οπότε, αν αυτό δεν γεφυρωθεί, αν δεν υπάρξει οι κατάλληλες δράσεις, γιατί όντως ξεκινάνε, όπως είπε και η κυρία Πλαΐτη, πάρα πολύ από δράσεις που κάνουν οι επιχειρήσεις για να μπορέσουν όλο αυτό να το στηρίξουν για την οικονομία. Αν δεν γίνουν τέτοιες δράσεις και από την πολιτεία και από τις επιχειρήσεις, και γενικότερα δεν θα μπορούν εύκολα να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα των αντιλήψεων μεταξύ ανδρών και γυναικών. Οπότε, νομίζω ότι ναι, μεν βοηθάει πάρα πολύ, αλλά πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε την ίδια γλώσσα, κάτι το οποίο νομίζω δεν γίνεται απόλυτα αυτή τη στιγμή. Κυρία Στάμου, οι διακρίσεις αυτές, λοιπόν, πριν φτάσουμε στο χώρο εργασίας, ξεκινάνε από την οικογένεια. Τι θέλω να πω, ένα παράδειγμα. Έχει το παιδί μία ανάγκη να πάει να κάνει ένα σπορ, να πάει στα ιδιαίτερά του, ή ξαφνικά βύχει και του ανέβηκε πυρετός. Θεωρείται λογικό ότι η γυναίκα είναι αυτή που ξαφνικά πρέπει να φύγει από τη δουλειά της νωρίτερα και όχι ο άντρας? Ναι, θεωρείται. Τουλάχιστον θεωρείται μέχρι και τη γενιά τη δική μου. Τώρα δεν ξέρω, ίσως όσο περνά τα χρόνια και υπάρχουν παραστάσεις περισσότερες στη νέα γενιά, αλλά και θεωρώ σίγουρα ότι αλλάζουν τα πράγματα. Ναι, αυτό είναι ένα μέρος των στερεότυπων. Δηλαδή, η γυναίκα είναι αυτή η οποία θα πρέπει, η μητέρα, η σύζυγος, να φροντίσει το παιδί όταν αρρωσταίνει, και είναι εκείνη που θα πρέπει να μείνει στο σπίτι σε κάθε περίπτωση για να εκπληρώσει υποχρεώσεις τις οικογενειακές. Από εκεί ξεκινάει και όλη, ας το πούμε, η πυραμίδα. Μπαίνει η βάση στην οικογένεια και δημιουργείται αυτή η κουλτούρα, ή δεν εξαλείφεται, εν πάση περιπτώσει, αυτή η κουλτούρα όσο περνά τα χρόνια. Και μεταφέρεται και στον εργασιακό χώρο. Και την έτσι, πάει τη γυναίκα πίσω αυτό επαγγελματικά? Θα μπορούσε να την πάει, αν η ίδια δεν προσπαθεί. Η ίδια πρέπει να πιστεύει πάντα στον εαυτό της και πρέπει να προχωράει. Δηλαδή, δεν θα πρέπει αυτό να είναι ανασταλτικό. Και χωρίς να θυματοποιείται ταυτόχρονα. Δηλαδή, γιατί πάντα, και το λέω και εγώ για τον εαυτό μου, ότι όταν έμεινα εγγυός, έμεινα σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, δούλευα κανονικά μέχρι την προηγούμενη μέρα που πήγα στο μαιευτήριο και στις δύο κόρες μου. Γιατί μου είχε δημιουργηθεί, δεν ξέρω αν φταίει, ποιος φταίει, αλλά πάντως εγώ το ένιωθα. Δηλαδή, είχα από μόνη μου αποφασίσει ότι πρέπει να πηγαίνω στο γραφείο μέχρι την τελευταία ημέρα, γιατί, για να μην χάσω κάτι. Mm-hmm. Οπότε, ερχόταν αυτό το λίγο διπολικό, να το πω έτσι. Δηλαδή, από τη μια έπρεπε να αισθανόμουν ότι έπρεπε να ήμουν στο σπίτι, όπως είχα μάθει εγώ από την δική μου οικογένεια, η οποία παρεπιπτόντως η μητέρα μου είχε ασχοληθεί με το της μόδας τότε, το φεμινιστικό κίνημα, και είχε αγωνιστεί για τα δικαιώματα των γυναικών στη δεκαετία του 80. Παράλληλα όμως στο σπίτι, και για να επιβεβαιώσει αυτό που λέτε, δεν άφηνε τον αδερφό μου να κάνει δουλειά στο σπιτιού. Ενώ δηλαδή προς τα έξω ήταν μια γυναίκα φεμινίστρια και το πίστευε πραγματικά αυτό και εργάστηκε γι' αυτό, πάλεψε γι' αυτό, στο σπίτι ήταν διαφορετική εικόνα. Μετέφερε την δική της μητέρας. Ορίστε? Την είχατε ρωτήσει ποτέ γιατί? Την είχα ρωτήσει γιατί, αλλά δεν το παραδεχόταν. Δεν το καταλάβανε ότι το έκανε. Οπότε είναι αυτό τι σημαίνει, ότι ήταν τελείως μέσα. Στο DNA δηλαδή, ότι έπρεπε το αγόρι να κάνει αυτή τη δουλειά και το κόρι να μην κάνει, να μην ταυτίζονται οι δουλειές του σπιτιού. Και για μένα είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό. Δηλαδή, μια γυναίκα η οποία προς τα έξω ήταν και πίστευε πάρα πολύ στα δικαιώματα των γυναικών, αλλά όταν ερχόταν η στιγμή να τα εφαρμόσει μέσα στο σπίτι, χωρίς αυτό να γίνεται πανηγυρικά, αλλά κάπου υπέβοσκε. Ναι. Αυτό λοιπόν εγώ όμως το έμαθα από πολύ μικρή ότι συνέβαινε. Και γι' αυτό προσπάθησα να μην το κάνω εγώ. Να μην το εφαρμόσω εγώ στη δική μου την οικογένεια. Κόρες σας. Ναι, εντάξει, δεν έχω κόρες. Δεν έχω αγόρια για να έχω τη. Αλλά και αν είχα, σίγουρα θα το. Προσπαθούμε να έχουμε αγόρια. Οπότε εσείς έχετε την ευθύνη γι' αυτό. Άρα, σίγουρα ξεκινά από την οικογένεια όλη η αντίληψη που έχουμε για το ρόλο της γυναίκας σε σχέση με αυτόν του άντρα. Και από εκεί και μετά πρέπει να γίνει προσπάθεια, και εκεί πρέπει να δει κανείς τι συνοδοιπόρους έχει στη ζωή του. Δηλαδή, και την οικογένεια, αλλά και τους συντρόφους του και τα παιδιά αργότερα, ώστε να αισθάνεται ασφαλής
σε αυτό που έχει δημιουργήσει. Δηλαδή να αισθάνεται ασφαλής και στο σπίτι, για να δημιουργεί για να έχει μια ισορροπημένη ζωή οικογενειακή, αλλά και στο επάγγελμά της μετά όταν βγαίνει έξω, να έχει επίσης την ίδια ισορροπία. Αυτό θέλει πάρα πολύ δουλειά. Mm-hmm. Θέλει δουλειά με τον εαυτό μας για να αποφεύγουμε την θυματοποίηση. Θέλει δουλειά με τον εαυτό μας για να αποκτούμε συνεχώς, πέρα από τη μόρφωση και λοιπές δεξιότητες, ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε. Εξάλλου αυτό απαιτείται και από εμάς. Mm-hmm. Δηλαδή, απαιτείται να έχουμε μεγαλύτερη συνέστηση, απαιτείται να έχουμε περισσότερες δεξιότητες. Παίρνω αφορμή από αυτό που λέτε, που είναι πάρα πολύ σωστό, να ρωτήσω την κυρία Πλαίτη το εξής. Απλά ήθελα να προσθέσω κάτι στην προηγούμενη ερώτηση που κάνατε, τώρα με την ιδιότητά μου στην Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιοαγοράς, για την ομοθεσία. Mm-hmm. Είναι γνωστό πλέον ευρέως, αλλά νομίζω ότι να το επαναλάβουμε μια φορά δεν βλάπτει. Η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη η οποία έχει υποχρεωτική ποσόστοση στα διοικητικά mm-hmm. συμβούλια των εταιρεών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Αυτό δεν είναι σύνηθες. Θα γίνει με την ενσωμάτωση της οδηγίας της πρόσφατης του 2022, η οποία αναφέρθηκε πριν. Αλλά είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό. Mm-hmm. Τουλάχιστον σε επίπεδο ποσοστών συμμετοχής των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια, έχουμε καινοτομίες. Είμαστε μπροστά. Και η πραγματική εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας επίσης είναι σε καλό επίπεδο, δηλαδή είμαστε σε ένα 26% mm-hmm. Συμμετοχής γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Τώρα, κυρία Πλαίτη, θέλω να ρωτήσω το εξής, επειδή η κυρία Στάμου περιέγραψε μια καθημερινότητα που λίγο πολύ την βιώνουμε όλες μας και τη συζητάμε στις παρέες μας, με τις φίλες μας, πόσους ρόλους μέσα στην ημέρα μπορούμε να αντέξουμε. Mm-hmm. Πολλούς. Και για να συμπληρώσω σε αυτό που άκουσα εδώ, γιατί πολλές ταυτιστήκαμε με αρκετά που ακούσαμε, επαναπροσδιορίζεται ο ρόλος μας μέσα στο επαγγελματικό περιβάλλον και κάπως έτσι επαναπροσδιορίζεται και σε προσωπικό επίπεδο. Και εγώ θα τολμήσω να πω ότι ανήκω στις καλές περιπτώσεις όπου και η μητέρα μου, παρότι μεγάλωσα στην Κρήτη, σε μια πολύ κλειστή κοινωνία, άνοιγε το δρόμο εξίσου και στον άντρα και στη γυναίκα, γιατί είχαν έναν αδερφό. Οπότε υπήρχε αυτό το πρότυπο και κατ' επέκταση το ζω με δυσκολία, πολύ μεγάλη δυσκολία, και στο σπίτι μου. Υπάρχει όμως, υπάρχει διάθεση. Άρα, υπάρχουν όλοι αυτοί οι ρόλοι, επαναπροσδιορίζουμε τον εαυτό μας και τον επαναπροσδιορίζουμε και στο επαγγελματικό περιβάλλον, στο πώς μπαίνουμε. Δεν χρειάζεται για να μπούμε σε αυτό το χώρο να παραμορφωθούμε κι εμείς για να ενταχθούμε. Μπορούμε να μπούμε τη δική μας προσωπικότητα παραμένοντας ακέραιες σε σχέση με τον εαυτό μας. Και ακριβώς τον ίδιο χώρο να δώσουμε και στους γύρω μας. Υπάρχει όμως ένα burnout, να είμαι καλή σύζυγος, να είμαι καλή κόρη, καλή μητέρα, καλή στη δουλειά μου. Υπάρχει, νομίζω, σε όποιον άνθρωπο προσπαθεί να είναι πολύ ικανός σε αυτό που κάνει. Και αν αυτό που κάνει έχει πολλές διαστάσεις και όχι μόνο την επαγγελματική, υπάρχει δυσκολία. Δεν θα τολμούσα να πω ότι δεν είναι μόνο για τις γυναίκες. Και μιας και μιλάμε για γυναίκες, εγώ θαυμάζω πάρα πολύ και τις μονογονεϊκές οικογένειες. Γυναίκες που μεγαλώνουν μόνες, οι άνδρες που μεγαλώνουν μόνοι τους παιδιά. Υπάρχει δυσκολία εκεί έξω. Υπάρχει δυσκολία σε κάποιες περιπτώσεις μικρότερη και μεγαλύτερη. Και πρέπει να την αναγνωρίζουμε. Και πρέπει οι εταιρείες και πάλι να βοηθάμε εδώ. Γιατί mm-hmm. επαναπροσδιορίζεται, όπως είπα, ο ρόλος στην προσωπική οικογένεια και δημιουργούμε ένα σύστημα για να μας βοηθήσει. Και η δική μας η γενιά γυναικών δεν φοβάται να ζητήσει βοήθεια. Σιγά-σιγά μαθαίνει, αναπτύσσει αυτή τη συμπεριφορά, ότι δεν είναι ντροπή να ζητήσω βοήθεια. Και κάπως έτσι το ζητάμε και στο επαγγελματικό μας περιβάλλον. Και το καθορίζουμε μέσα από θέσεις ευθύνης και σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Οφείλουμε να αντιλαμβανόμαστε αφενός, αφετέρου να δημιουργούμε το πλαίσιο. Για παράδειγμα, η πανδημία ανέδειξε μια φοβερή ανάγκη που υπάρχει σε εταιρείες να μπορούμε να είμαστε πιο ευέλικτοι στον τρόπο εργασίας. Αυτό βοηθάει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Και ταυτόχρονα μπορούμε να στηρίζουμε τη γυναίκα, τον άντρα, οποιονδήποτε δημιουργεί οικογένεια, την στιγμή της μητρότητας, της πατρότητας. Μια γονική άδεια, η οποία δεν πρέπει και πάλι να μένει στο γράμμα του νόμου, αλλά να το ξεπερνάει. Εδώ εμείς έχουμε 9 εβδομάδες επιπλέον άδεια για το πρωτεύον mm-hmm. άτομο φροντίδα, συνήθως είναι η γυναίκα, και έχουμε 6 επιπλέον για το δευτερεύον. Τι σημαίνει αυτό? Είναι ότι δημιουργούμε ένα πλαίσιο επαναπροσδιορισμού για να μπορούμε να το στηρίξουμε όλο αυτό και να μην υπάρχει το burnout ως μονόδρομος. Τώρα, κύριε Ιωαννίδη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Έχετε εσείς διαπιστώσει αλλαγή στη λήψη των αποφάσεων ή στις εργασιακές σχέσεις όταν οι αποφάσεις λαμβάνονται από γυναίκες? Ναι, σαφέστατα. Νομίζω ότι το δείχνουν και... Υπάρχουν πολλές μελέτες που δείχνουν ότι εταιρείες που έχουν εντάξει, έχουν επιτύχει τις ποσοστώσεις και έχουν εντάξει περισσότερες γυναίκες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, επιτυχάνουν πολύ καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα. Mm-hmm. Έχει να κάνει με τη διαφορετικότητα συνολικά, όπως η κοινωνία
Οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι προσωπευτικές του τι συμβαίνει εκεί έξω. Οπότε οι γυναίκες έχουν χαρακτηριστικά, αναφέρομαι την συνέστηση, αλλά σε πολλές περιπτώσεις είναι και πολύ πιο, βάζουν πολύ προτεραιότητα το κομμάτι της βιώσιμης ανάπτυξης, που αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ πιεστικό. Και έχω υπάρξει μία από τις ελάχιστες φωνές πολλά χρόνια. Παλιά νιώθαμε πολύ μόνες μας που θέτουμε ως προτεραιότητα ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα ή άλλα. Οπότε έχουν αυτό το πολύ θετικό και φέρνουν και αυτή την οπτική. Και έτσι είναι, αυτό καταδεικνύει τη σημασία το να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Οπότε ναι, φαίνεται και στην πράξη και αποδεικνύεται, θεωρώ. Μπορώ να προσθέσω. Βεβαίως. Ιδίως στο κομμάτι της βιώσιμης ανάπτυξης, γιατί η συμμετοχή των γυναικών, αλλά όχι μόνο των γυναικών, όπως έχουμε επαναλάβει πολλές φορές, αλλά η πολυμορφία στα διοικητικά συμβούλια, έχει αποδείξει από έρευνες που έχουν γίνει ότι κυρίως παράγει αξία. Παράγει αξία καταρχάς οικονομική, αλλά και γενικότερα και κοινωνική. Άλλωστε, η συμμετοχή των γυναικών ή η πολυμορφία στα διοικητικά συμβούλια καλύπτει τουλάχιστον τα δύο από τα τρία γράμματα του ESG. Δηλαδή, καλύπτει και το social, το κοινωνικό κομμάτι, αλλά και τον governance αυτό της διακυβέρνησης. Γιατί όταν μιλάμε για τις επιχειρήσεις, αυτό που τόση ώρα περιγράφουμε είναι ένα σύστημα διακυβέρνησης, εταιρικής διακυβέρνησης. Δηλαδή, πώς μια εταιρεία, μια επιχείρηση, έχει διαμορφώσει πολιτικές και διαδικασίες ώστε να εντάσσει το υποεκπροσωπούμενο φύλο, για να είμαστε ακριβείς και όλοι και στην ορολογία μας, στην επιχείρηση, στις σχέσεις εργασίας, αλλά και στις ανώτερες θέσεις. Και πώς δημιουργεί μία δεξαμενή στελεχών, από τα οποία θα προέλθουν μετά και μέλη Διοικητικού Συμβουλίου. Γιατί μια δικαιολογία που ακούμε συχνά, εξαιτίας της ποσόστασης που έχει επιβληθεί, ιδίως σε κλάδους οι οποίοι παραδοσιακά θεωρούνται ανδροκρατούμενοι, ότι μα δεν βρίσκουμε γυναίκες. Δηλαδή δεν βρίσκουμε γυναίκες για μια εταιρεία η οποία είναι μηχανική. Για υψηλές θέσεις. Ναι, σε υψηλές θέσεις. Και η απάντηση σε αυτό είναι ότι πρέπει να δημιουργήσετε μέσα στην επιχείρηση, εκείνες τις δομές και εκείνες τις διαδικασίες που οι γυναίκες θα μπορέσουν να εξελιχθούν και να αποκτήσουν δεξιότητες και να επιμορφώνονται, και να προσλαμβάνονται βέβαια στο πρώτον, αλλά και να εξελίσσονται μέσα στην εταιρεία. Οπότε να υπάρχει δεξαμενή τέτοιων στελεχών που μετά θα ανελιχθούν και στις θέσεις ανώτερης διοίκησης. Mm-hmm. Και αν μου επιτρέπετε, γιατί έτσι κάνουμε ένα πολύ ωραίο διάλογο εδώ, δεν έχει να κάνει μόνο με τις θέσεις ευθύνης, είναι οτιδήποτε διαφορετικό. Για παράδειγμα, επειδή αναφέρατε τη βιομηχανία και εκπροσωπούμε βιομηχανία, τεχνολογία στο σύνολο, έχουμε για παράδειγμα λίγες γυναίκες μηχανικούς, μηχανολόγους μηχανικούς. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Παρ' όλα αυτά έχουμε. Υπάρχουν γυναίκες που όταν ήταν μικρές, ήταν στο συνεργείο του πατέρα τους και μεταφέρω εμπειρία συναδέλφων τώρα, και τους άρεσε να νικήσουν, ήθελαν να κάνουν χειρονακτικές εργασίες. Ήταν γυναίκες οι οποίες αγαπούσαν τη ρομποτική πολύ πριν γεννητά. Ρομποτική, πέρασαν από πολυτεχνικές σχολές όπως το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, βρέθηκαν σε εταιρείες που μπορούσαν να τους δώσουν αυτή την πρόσβαση και σιγά σιγά άνοιξαν το δρόμο. Άρα υπάρχουν. Και ένα πολύ σημαντικό σημείο για να συμπληρώσω αυτό που είπε η κυρία Στάμου, είναι να τους δώσουμε φωνή, να μπορέσουν να βγουν προς τα έξω, ώστε να συνομιλήσουν μέσα από το δημόσιο λόγο και όχι μόνο με άλλες γυναίκες που φοβούνται ακόμα να το κάνουν αυτό. Να δημιουργήσουμε μια γέφυρα και να πιστέψουμε ότι μπορούν να ανοίξουν αυτοί οι χώροι και για γυναίκες αλλά και για πολλούς άλλους. Κυρία Μπαλτούκα, η MRB έκανε μία έρευνα για τις γυναίκες, για την ισότητα, για την καριέρα, για την ημερίδα αυτή που έχουμε σήμερα εδώ πέρα. Κάποια συμπεράσματα μου έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον και θα ήθελα τη γνώμη σας. Η ισότητα των δύο φύλων, λοιπόν, προκύπτει ότι δεν είναι η ίδια για κάθε γενιά. Αλλιώς την βλέπουν οι πιο μεγάλες γυναίκες σε ηλικία, οι μεσαίες, οι πιο νέες. Κάποιες νιώθουν αδικημένες, οι πιο παλιές σε ηλικία γυναίκες. Άλλες νιώθουν ότι τώρα πρέπει να διδάξουν στα παιδιά τους σεβασμό και ισότητα που δεν το έκαναν στο παρελθόν οι μητέρες, οι γιαγιάδες μας. Άλλες θεωρούν τη διεκδίκηση της ισότητας, ακόμα και στην εποχή μας, ως μία πράξη δονκιχωτισμού, που μάλλον δεν θα εκπληρωθεί ποτέ. Μου έκανε εντύπωση αυτό. Και χαίρονται και ελπίζουν ότι είναι κάτι μακρινό που θα το βιώσουν οι επόμενες γενιές, πάντως όχι οι δικές μας τώρα. Πώς τα ακούτε εσείς αυτά τα συμπεράσματα?
Καταρχήν πιστεύω ότι εδώ είμαστε όλοι για να τα αλλάξουμε, έτσι. Και κάνουμε αυτές τις συζητήσεις και τις όμορφες ημερίδες. Το ακούω πραγματικό, το ακούω λογικό, γιατί δίνουν το βίωμά τους, δίνουν την εμπειρία τους, αυτό έζησαν, αυτό λένε. Αλλά πιστεύω ότι κερδίζουμε σιγά σιγά έδαφος. Όλο και οι νεότερες γενιές έχουν πολύ περισσότερα ερεθίσματα. Πιο σωστά ερεθίσματα, όλες αυτές οι συζητήσεις που γίνονται. Νομίζω ότι το συζητάγαμε με τη συνάδελφό μου πριν, όταν εγώ ήμουν στο Πανεπιστήμιο, δεν θα πηγαίναμε σε μια τέτοια ημερίδα. Και εδώ βλέπω πολλούς νέους ανθρώπους που έχουν έρθει. Οπότε όλα αυτά τα βιώματα είναι πολύ σημαντικά. Παρά τα αυτά, οφείλω να ομολογήσω ότι η πρόοδος είναι αργή. Και πάλι δανείζομαι λίγο και το αποτέλεσμα της έκθεσης του World Economic Forum, που λέει ότι με αυτό το growth, με αυτή τη, συγγνώμη για τους αγγλικούς όρους, με αυτή την εξέλιξη της προόδου που έχουμε, σε 132 χρόνια από σήμερα θα φτάσουμε πραγματικά στην ίση εκπροσώπηση. Οπότε αυτό είναι ένα νούμερο το οποίο πρέπει σε όλους να χτυπήσει ακριβώς. Είχε στην ίση αμοιβή, αν θυμάμαι καλά, έχει πει. Ναι, ο πρώτος γραμματείας του ΙΕ. Σε 300. Γιατί. Οπότε η συζήτηση είναι μεγάλη, είναι μεγαλύτερη, αφορά όλους και πάλι χρειάζονται ένα σύμπλεγμα δράσεων από πάρα πολλές ομάδες και ξαναλέω ότι αυτό το πάνελ είναι πολύ σημαντικό σήμερα γιατί όντως οι επιχειρήσεις έχουν τεράστια ευθύνη για το πώς θα αλλάξει αυτή η εικόνα. Γιατί μπορούν να φέρουν όλη αυτή την εμπειρία και τα βιώματα που υπάρχουν και να τα αλλάξουν μέσα από τα σωστά προγράμματα coaching, από τα σωστά όπως λέγανε και οι υπόλοιπες κυρίες του πάνελ, να δημιουργήσουμε δεξαμενή στελεχών, γιατί έτσι μόνο θα αρχίσει να αλλάζει η κατάσταση για μια σωστά από πλευράς ίσης εκπροσώπησης επόμενη μέρα. Mm-hmm. Κυρία Στάμου, τώρα θέλω να σας ρωτήσω, επειδή η συζήτησή μας ήταν μια γυναίκα στην καριέρα της, στην ανέλυξή της, στον επαγγελματικό της τομέα, τι αντιμετωπίζει συγκριτικά με τους άνδρες συναδέλφους. Θέλω να σας ρωτήσω, τι έχετε εντοπίσει συγκριτικά με γυναίκες συναδέλφους. Νιώθετε ότι υποστηρίζει μία την άλλη ή ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, επειδή είναι λίγες και λίγες οι θέσεις. Ναι. Νομίζω ότι όλα συμβαίνουν. Δηλαδή, και υπάρχουν περιβάλλοντα όπου οι γυναίκες είναι υποστηρικτικές η μία απέναντι στην άλλη. Υπάρχουν όμως και περιβάλλοντα όπου είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικά. Αυτό δεν ξέρω αν οφείλεται πάντα σε έναν ανταγωνισμό μεταξύ γυναικών μόνο ή είναι περιβάλλοντα επιχειρηματικά ή άλλων οργανισμών που η κουλτούρα τους είναι τέτοια που ενθαρρύνει ή επιτρέπει τον ανταγωνισμό μεταξύ των στελεχών. Η αλήθεια είναι ότι έλεγε κανείς ποιο είναι πιο δύσκολο να διαχειριστείς μία ανταγωνιστική γυναίκα ή ένα ανταγωνιστικό άντρα. Νομίζω ότι μία ανταγωνιστική γυναίκα είναι πάντα πιο δύσκολο να διαχειριστείς. Mm-hmm. Από μόνο του έχει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας. Για τους λόγους που τόση ώρα συζητάμε σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των γυναικών. Κυρίως λόγω της πιο έντονης ενσυναίσθησης. Εκεί θα πρέπει να διαχειριστείς το συναίσθημα απέναντι στα πρόσωπα που σε περιβάλλουν και θα πρέπει να ανεχτείς κιόλας πολλές φορές μια συμπεριφορά η οποία δεν είναι αυτή που αναμένεται ή δεν είναι ανοιχτή γενικότερα. Mm-hmm. Άρα θέλω ότι ο βαθμός δυσκολίας είναι μεγαλύτερος μεταξύ των γυναικών. Αλλά είναι ο βαθμός δυσκολίας. Mm-hmm. Δεν σημαίνει κάτι άλλο. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι και μέσα σε ένα τελείως ανδροκρατούμενο περιβάλλον δεν θα είχες το ίδιο πρόβλημα. Mm-hmm. Κατά πάσα πιθανότητα θα το είχες. Απλά ίσως και λόγω του συναισθήματος το βλέπουμε και διαφορετικά ως γυναίκες. Δηλαδή, ίσως μας κάνει και ένα παράπονο. Ότι γιατί, αφού καταλαβαινόμαστε, αφού έχουμε αντιμετωπίσει τα ίδια mm-hmm. θεωρητικά τουλάχιστον ζητήματα κατά την ανέλυξή μας και την πορεία μας, mm-hmm. γιατί θα πρέπει να κάνω πιο μεγάλη προσπάθεια όταν έχω γυναίκες δίπλα μου. Οπότε, είναι αυτό που μπαίνει και το συναίσθημα δηλαδή μέσα. Που απέναντι στους άντρες μπαίνει λιγότερο, θεωρώ. Άρα, η δυσκολία, λοιπόν, έχει να κάνει με το περιβάλλον, το εργασιακό, το γενικότερο, γιατί την κουλτούρα, δηλαδή, που έχει αναπτυχθεί σε αυτή την επιχείρηση, τον οργανισμό. Και σε δεύτερο ρόλο παίζει ρόλο το φύλο. Κυρία Πλέκη, θέλω και την δική σας γνώμη σε αυτό, βεβαίως. Συγγνώμη που σας
Καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λέτε και όλοι έχουμε βιώσει και μεταξύ μας δύσκολες στιγμές και έχουμε υπάρξει κι εμείς δύσκολες. Για να μιλάμε ειλικρινά, έτσι. Από εμάς ξεκινάει. Από εμάς συμφωνούμε και παίζουμε καθοριστικό ρόλο τώρα που είμαστε και σε θέσεις που μπορούμε να επηρεάσουμε πράγματα. Όμως εγώ, επειδή το έχω σκεφτεί αρκετά αυτό και έχω δουλέψει πάρα πολύ με γυναίκες, θεωρώ ότι δεν είναι θέμα φίλου συμπεριφορά. Είναι θέμα επιλογής. Είναι θέμα πώς θες εσύ να δημιουργήσεις το πλαίσιο. Είτε εσύ είσαι ο επικεφαλής μιας ομάδας, είτε είσαι μέλος μιας ομάδας. Βεβαίως και υπάρχει δυσκολία και μεταξύ μας καμιά φορά οι γυναίκες έχουμε κοινά χαρακτηριστικά, οπότε υπάρχει μια σύγκρουση εκεί. Αλλά αν θέλεις να δώσεις χώρο, μπορείς. Mm-hmm. Και επίσης, νομίζω ότι όλες έχουμε και πολύ λαμπρά παραδείγματα γυναικών που έχουν αποτελέσει μέντορές μας, μας έχουν δείξει το δρόμο, μας έχουν βοηθήσει να εξελιχθούμε, mm-hmm. να αναπτυχθούμε. Και τολμώ να πω ότι ένας ανταγωνιστικός άνθρωπος, είτε είναι άντρας, είτε είναι γυναίκα, είτε είναι οτιδήποτε, παραμένει ανταγωνιστικός. Οπότε είναι μεγάλη δυσκολία mm-hmm. γενικά εκεί και έχουμε φοβερή ευκαιρία εμείς που το βλέπουμε αυτό να το αλλάξουμε. Mm-hmm. Ναι, και ας μην το πετυχαίνουμε πάντα. Δεν διαφωνήσαμε, όμως το ίδιο ωραία, πώς είπαμε. Εντάξει, μια χαρά. Κυρία Νικολαίδη, αν θέλετε σχολιάζετε κι εσείς ότι είπαν θεωρώ, οι δύο προηγούμενες κυρίες, αλλά θα ήθελα να προσθέσω και κάτι. Αν έχετε αισθανθεί στην πορεία σας ότι έχετε αδικηθεί μόνο και μόνο από το φίλο σας. Να ξεκινήσω με το σχόλιο. Εγώ θεωρώ ότι είναι θέμα, δεν είναι θέμα φίλου, είναι θέμα εταιρικής κουλτούρας. Δηλαδή, έχοντας συνεργαστεί και στην Αμερική, που είναι γενικά μια πολύ empowering κουλτούρα από μόνη της, βλέπεις πόσο πολύ ενδυναμώνονται οι άνθρωποι, ακόμα και όταν είσαι, εγώ ήμουν junior τότε όταν ξεκίνησα, να πούν την άποψή τους, να μιλήσουν. Εδώ πέρα στην Ελλάδα, εγώ ως Ελληνίδα δεν τολμούσα να πω την άποψή μου στον Global CEO μιας πολύ μεγάλης εταιρείας που δουλεύω, αλλά έβλεπες νεότερους και νεότερες από μένα να το κάνουν πολύ άλλο, γιατί είναι έτσι η κουλτούρα. Επίσης υπάρχει η νοοτροπία της για τους managers, ότι επιτυχημένος manager είσαι εάν ανεβάζεις και είναι επιτυχημένη και η ομάδα σου. Αυτό είναι πολύ έντονο στην Αμερική. Στην Ελλάδα είμαστε λίγο πίσω. Οπότε αυτό θεωρώ ότι είναι θέμα το πώς δομούνται οι εταιρείες και πώς βοηθάνε τους ανθρώπους τους να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν. Τώρα, στο κομμάτι της, αν έχω θεωρήσει να δικούμε. Θεωρώ ότι έχω υπάρξει τυχερή γενικότερα. Έχω αντιμετωπίσει κάποια θέματα. Δηλαδή, έχει υπάρξει σε interview να με ρωτήσουν πότε θα μείνω έγκυος. Οπότε, εντάξει, απλώς το αντιμετώπισα με χιούμορ και αδιαφόρησα για τη συγκεκριμένη εταιρεία. Έχω υπάρξει, επειδή είμαι και στην εταιρική επικοινωνία, πολλές φορές το δικό μας επάγγελμα παρεξηγείται. Και θεωρούμαστε πάντα τα κορίτσια που κάνουν events ή τα κορίτσια που θα ασχοληθούν με το catering ή με ό,τι. Οπότε υπάρχει αυτό σαν έτσι, προκατάληψη. Αλλά γενικότερα ήμουν τυχερή γιατί είχα και την στήριξη της οικογένειάς μου. Δηλαδή, ο πατέρας μου πάντα μου έλεγε να είμαι ανεξάρτητη, πάντα μας ενθάρρυνε και την αδερφή μου σε ένα επάγγελμα εκείνη στα ναυτιλιακά που τότε ήταν ελάχιστες οι γυναίκες. Αλλά και με τον σύντροφό μου, ο οποίος αντίστοιχα ήταν και μέντορας και πάρα πολύ υποστηρικτικός. Έχουμε περάσει και 13 χρόνια, ο ένας εδώ, εγώ στην Αθήνα και εκείνος στη Νέα Υόρκη, γιατί σεβόμασταν και οι δύο την επιλογή του καθενός να απολαύσει και να αξιοποιήσει την ευκαιρία καριέρας που είχε. Γιατί και εγώ ήμουν σε ένα καλό σημείο στην Ελλάδα και εκείνος είχε μια πολύ καλή ευκαιρία στην Αμερική. Οπότε και αυτό ήταν υποστηρικτικό. Ήμουν τυχερή γιατί είχα βοήθεια όταν έγινα μητέρα, αλλά ήμουν και σε ευέλικτα περιβάλλοντα που δεν το θεώρησα εμπόδιο. Δηλαδή, έφευγα νωρίς, έβαζα το παιδί για ύπνο, μετά ξανά άνοιγα το λάπτοπ μου και ολοκλήρωνα αυτό που πρέπει να κάνω όταν είχα απαιτητικά deadlines. Οπότε, νομίζω ότι η δυσκολία που έχω αντιμετωπίσει όσο ανεβαίνεις είναι αυτό που ανέφερα πριν, ότι καμιά φορά νιώθεις ότι σαν γυναίκα πρέπει να πεις κάτι δύο φορές, μη σου πω και τρεις. Δηλαδή το λες και μπορεί ένας άντρας συνάδελφος να πει ακριβώς το ίδιο και θα ακουστεί με την πρώτη. Αλλά εσύ πρέπει να προσπαθήσεις περισσότερο. Γι' αυτό νομίζω είναι σημαντικό να έχει και περισσότερες γυναίκες που μπορεί να πάρει πάσα και να σε στηρίξει στην, γιατί βλέπεις τα πράγματα τον ίδιο τρόπο. Αλλά και να υπάρχει και μια κουλτούρα και υποστήριξη και από τους άντρες. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο ότι ο ΙΕ είχε κάνει την καμπάνια He4C και ζητούσε από άντρες ηγέτες σε εταιρείες και σε οργανισμούς να σταθούν δίπλα στις γυναίκες.
Επειδή ο χρόνος τελειώνει, ήταν πάρα πολύ ωραία η συζήτησή μας και καταλαβαίνω ότι όλες έχουμε κοινά βιώματα και μπορούμε να μιλάμε πολλές ώρες. Θα κάνω μία κοινή ερώτηση, ξεκινώντας από την κυρία Μπαλτούκα, για να κάνουμε έτσι αντίστροφα τον κύκλο. Ποιο είναι το αποτύπωμα που θα θέλατε να αφήσετε ως μία γυναίκα καριέρας? Ορμόμενη κιόλας από τη συζήτηση την προηγούμενη, νομίζω θα πρέπει να βάλουμε σίγουρα στο τραπέζι την αλληλεγγύη. Πέρα από το κομμάτι της ενσυναίσθησης που το συζητήσαμε και προηγουμένως και είναι εξαιρετικά σημαντικό και πραγματικά βλέπουμε την αξία σε κάθε απόφαση όταν μπαίνει μέσα το κομμάτι της ενσυναίσθησης, νομίζω η αλληλεγγύη φέρνει το διαφορετικό στο τραπέζι. Και θέλω να πω, εφόσον έτσι ολοκληρώνουμε, ότι όπως ανέφερε έτσι και η κυρία Πλάιτη και στο κομμάτι της συμπερίληψης, νομίζω ότι ξεκινάει από τις γυναίκες, αλλά επεκτείνεται και σε άλλες ομάδες, ανεξαρτήτου σεξουαλικού προσανατολισμού, ανεξαρτήτου φύλου, εθνικότητας, κάποιας πιθανής αναπηρίας. Είναι μεγάλη συζήτηση, αλλά νομίζω ότι ο κοινός παρονομαστής θα πρέπει να είναι η αλληλεγγύη. Κυρία Νικολαίδη. Εγώ αυτό που θα έλεγα είναι κάτι που βγάζει και από μια δική μου εμπειρία, από την πρώτη έτσι, γυναίκα διευθύντρια που είχα στην Αμερική, που έχει να κάνει με το ευχαριστώ. Σε απλά πράγματα που κάναμε, πάντα έλεγε ένα ευχαριστώ. Και επίσης, και προσπαθώ και εγώ και το εφαρμόζω στις ομάδες μου, και επίσης η αναγνώριση της ιδέας και της, η αναγνώριση του κάθε μέλους της ομάδας. Δεν υπήρχε περίπτωση και ποτέ δεν γιοποιήθηκε μία πρόταση κάποιου συναδέλφου και πάντα την αναδείκνει, ακόμα και αν ήταν μικρή, την αναδείκνει στη συνολική ομάδα. Οπότε αυτό θεωρώ ότι, επειδή είναι και ένα χαρακτηριστικό που ταιριάζει θεωρώ, στις γυναίκες, νομίζω ότι μπορούν να αποτελέσουν πρότυπα και να επεκταθεί ευρύτερα στην κουλτούρα μιας εταιρείας. Κυρία Πλάιτη. Θα κλείσω όπως ξεκίνησα. Θεωρώ ότι αυτή η διαδρομή δεν είναι μόνο δική μας. Έχουμε μια φοβερή ευκαιρία να την ανοίξουμε, το είπατε κι εσείς πριν. Και θεωρώ ότι είναι το αποτύπωμα που μπορούμε να αφήσουμε εκεί έξω, να κάνουμε πολλούς κόσμους αόρατους, ορατούς. Και αν θα έλεγα κάτι πιο συγκεκριμένο, θα ήταν να μπορέσουμε να αντισταθούμε, να προστατεύσουμε τους αόρατους κόσμους από όλες τις φωνές που δεν βλέπουν πέρα από την όρμα. Να μπορούμε δηλαδή να χτίσουμε μια διαφορετική αντίληψη, γιατί είναι μηχανισμός. Το διαφορετικό συνεχώς μετατοπίζεται, αλλάζει. Άρα τι χτίζουμε? Χτίζουμε μια αντίληψη. Και πολύ σύντομα θα σας πω κάτι που μου έμεινε. Πρόσφατα είδα την ταινία που αφηγείται τη ζωή της Γιουσρά Μαρντίνη, της πρόσφυγα που έφυγε από το Δαμασκό εν μέσω πολέμου για να πάει στο Ρίο και να κερδίσει το χρυσό μετάλλιο. Και παρότι η γυναίκα αυτή αντιμετώπισε το θάνατο πάρα πολλές φορές και τα κατάφερε χάρη στην ικανότητά της να κολυμπάει, έπεισε κόσμο, παρότι νέα, παρότι γυναίκα, να πάει εκεί με την ομάδα των προσφύγων, λίγο πριν κερδίσει, μία συναθλήτριά της την αμφισβήτησε πάνω στον πυρήνα της, πάνω στην ικανότητά της. Ήταν αυτή η φωνή που δεν την έβλεπε. Είναι σημαντικό, λοιπόν, επειδή το έχουμε ζήσει, να το μοιραστούμε και να το ανοίξουμε και να αφήσουμε ένα αποτύπωμα ότι μπορούμε να αντισταθούμε σε αυτές τις φωνές και μπορούμε να δούμε το διαφορετικό διαφορετικά όλες. Κυρία Στάμου. Ναι, και εγώ στο ίδιο μήκος κύματος ακριβώς θα κινηθώ και θα έλεγα ότι είναι κάτι συλλογικό, βέβαια. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να αναφερθούμε μόνο στον εαυτό μας. Και θα έλεγα, λοιπόν, σαν ως αποτύπωμα να αποτελέσουμε έμπνευση για νέες γυναίκες που μας ακούν, να πιστέψουν στον εαυτό τους, αλλά και να προσπαθήσουν πάρα πολύ. Να προσπαθήσουν να αυτοβελτιώνονται συνεχώς και να ξεπεράσουν αυτή την στερεοτυπική αντίληψη για το ποια είμαι, ποια θα πρέπει να είμαι, ποια αναμένεται να είμαι, και να πορευθούν στη ζωή τους έτσι. Και θα πετύχουν. Είναι σίγουρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Ήσασταν καταπληκτικές. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς. Ειλικρινά, ελπίζω να ακούσατε πράγματα που να σας κάνουν έτσι να σκεφτείτε τα πάντα με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.